Λοιπόν, πιάσαμε την μπάρλα. Πιάσαμε την μπάρλα γιατί μας κάνει ποδαρικό μια πολύ, 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 πολύ ενδιαφέρουσα καλεσμένη. Πόσο πολύ! Και κάτσαμε κιόλας, καταλάβατε. Πολλά πολύ, Ευγενία Σαμαρά. Καλώς όρισες. Καλώς όρισες. Παιδιά, καλή αρχή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είστε αγχωμένοι. Στην αρχή, ναι, λίγο ήμασταν. Τώρα καλύτερα, για να μην πέρασε ψέματα. Η ώρα. Ναι, τώρα... Σε μένα, το λες, εγώ δεύτερη χρονιά στο Switch. Που το έχω ξανακάνει ενώ. Ναι. Στην πρεμιέρα ήταν λες και δεν είχα ξανακάνει. Είχα άγχος, είχα στρες. Αυτό πώς γίνεται, ρε παιδιά, πάντα. Δεν ξέρω. Τι έριξες αυτά τα 3-4 λεπτάκια. Ναι, είναι που πάντα κάτι που συμβαίνει στο κεφάλι μας. Και στο θέατρο, εγώ σε κάθε πρεμιέρα. Λειτουργία είναι αυτή. Δεν είναι. 15.000 φορές να το έχω κάνει. Την πρώτη μέρα αισθάνομαι ότι. Κρίμα τώρα είναι που θα με δουν. Είναι κρίμα που θα με δουν να λυποθυμάω στη σκηνή. Το έχει σκεφτεί αυτό, ότι ναι, μπορεί. Ναι, ή το λες χαριτολογώντας. Όχι, πιστεύω μέσα μου, επειδή χτυπάει τόσο η καρδιά μου και παθαίνω αυτό το. Ναι. Επίσης νομίζω ότι πάντα θα βγάλω και θα κάνω. Και δεν θα ακούσει τίποτα. Παθαίνω αυτά. Σου έχει συμβεί παρόλα αυτά. Όχι. Τυχερή είναι. Τι να λυποθυμήσει. Τυχερή είναι. Θα το είχαμε μάθει, παιδιά, αν είχε λυποθυμήσει. Εντάξει, αν είχα λυποθυμήσει, σίγουρα θα μαθευόταν. Το να μην βγει η φωνή μπορεί και να μαθευόταν. Σε καλούν για ποδαρικά, γενικά. Που μας κάνεις ποδαρικό τώρα, σε ρωτάω για να ξέρω. Α, δεν είναι, το έχω σκεφτεί. Νομίζω είμαι γουρλού. Είσαι. Παιδιά, νομίζω ότι είμαι γουρλού. Το ότι έχεις θετική ενέργεια είναι γεγονός, ναι, και έχω και τις πληροφορίες μου. Θα σου πω τι πληροφορίες τώρα έχω εγώ για σένα. Λοιπόν, πρώτον ότι καταρχάς ευχαριστώ και για άλλο λόγο. Γιατί ξέρω ότι δεν ξυπνάς εύκολα το πρωί. Έχω αυτές τις πληροφορίες. Και το δεύτερο που έχω να πω. Να πω ότι αυτό εδώ, πέρα από σένα που ήθελα πολύ να σε συναντήσω, το χρωστάω στη ζωή από πέρυσι. Από πέρυσι. Λέω θα έρθω, το υπόσχομαι, ζωή θα ξυπνήσω μια μέρα και θα. Και Σάββατο κιόλας. Ήρθα. Ήρθε εσύ. Αν πρόσεξε να πω στο σημείο αυτό. Και Σάββατο. Ότι είχα πάει και εγώ στο Switch. Mm-hmm. Αυτό το παιχνίδι που λατρεύω και εμείς το παίζουμε και από το σπίτι με τα παιδιά. Ξέρεις, και λέω από εδώ εγώ έχω περάσει και έχω κερδίσει. Και ξέρεις τι έπαθα, έτσι. Παράσιμο εικονάκι, καταλαβαίνεις. Κερδίζω 4.000 ευρώ και πάω στο σπίτι. Και λέει ο γιος μου, μαμά, πού είναι, πού τα, είναι λεφτά? Τα λεφτά. Τέλειο. Μαμά, τι μου πήρες. Τι μου έφερες. Το άλλο που έχω να σου πω είναι ότι σε ακολουθεί η φήμη του πολύ πολύ καλού παιδιού και το ξέρω από πρώτο χέρι, γιατί έχουμε υπάρξει και δύο, αν δεν κάνω λάθος, παιδιά σε διαφορετικές σειρές μεν του Νίκου, του Γαλανού. Αλήθεια είναι, και εντάξει τώρα. Και πόρη. Μου έχει μιλήσει ο Νίκος για σένα τον με τα, λατρεύω, με τον τα Νίκο, καλύτερα. Τον λατρεύω, τον λατρεύω. Τον δεν υπάρχει αυτός ο άνθρωπος, είμαστε... πουθενά αυτός ο Νίκο, κύριος. Αν μας βλέπεις τα φιλιά μας, την καλημέρα μας από τα παιδιά σου. Την λοιπόν. Αγάπη μου όλη. Παρ' όλα λοιπόν. Αυτά όμως, βγάζεις και λίγο νομίζω. Έτσι, τον αέρα της γυναίκας, της πιο ομοιραίας, της πιο ντίβας, της αλήθεια. Πιο... Ναι. Λίγο ξέρεις που... Δεν θα τις πλησιάσεις και εύκολα, δεν θα τις μιλήσεις και πάρα πολύ εύκολα. Σου το βγάζεις ένα αυτό. Εγώ το, δηλαδή που το συζητάω και έξω εννοώ. Όχι, τις απόμακρες, τις απόμακρες εννοώ, ότι σου βγάζεις τις απόμακρες. Εμένα καθόλου, γιατί δεν ξέρω. Νομίζω ότι είναι από απόσταση όχι τουπέ, ας πούμε, ή κάποιες. Από ντροπή. Από... Συστολή. Ναι, δεν θα έλεγα ακριβώς συστολή, ενώ είμαι πολύ κοινωνική πολλές φορές. Ούτως ή άλλως δυσκολεύομαι να έρθω. Πραγματικά σε επαφή και σε σύνδεση με τους ανθρώπους. Δεν είναι κάτι που μου είναι απλό. Είμαι πολύ κοινωνική, πολύ ανοιχτή. Μπορώ σε μια παρέα να σταθώ, αλλά πάντα υπάρχει ένα safe. Αυτό το safe νομίζω οι άνθρωποι διαβάζουν πολλές φορές σαν απόσταση. Και ξέρεις, αυτό ότι παίρνω ένα όρια. Βάζουμε όρια τώρα. Και άθελα μου εννοώ, χωρίς σκέψη, όχι σαν ζητά. Ευγενιά, φέτος έχεις το Switch λοιπόν, εδώ στα μέρη μας, στη γειτονιά μας. Ναι, και, για δεύτερη χρονιά. Το αγάπησε ο κόσμος αυτό πολύ το παιχνίδι. Και εγώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Ναι. Δεν ξέρω εσύ πώς. Γιατί... Το λέω σε εσένα γιατί είσαι ηθοποιός και βρέθηκε σε ένα άλλο πόστο. Εμένα με ενθουσίασε αυτό. Σ' αρέσει, αρέσει δηλαδή που πας στο γύρισμα. Πάρα πολύ. Και έχει και μία άλλη λειτουργία από αυτή του ηθοποιού που ξαφνικά ξέρεις δεν πρέπει να μπω σε κάτι. Γιατί και ηθοποιοί παθαίνουμε καμιά φορά μόνοι μας να πω το και να σκεφτώ και ο ρόλος. Και αυτό είναι τόσο. Τόσο ανοιχτό, τόσο ευχάριστο, τόσο κόσμος που έρχεται που θέλει να κερδίσει και να παίξει. Είναι ένα παιχνίδι πραγματικά που θα σου πω ότι με βοηθάει πάρα πολύ και στη δικιά μας τη δουλειά. Ισχύει. Γιατί μου υπενθυμίζει ότι η δουλειά μας είναι παιχνίδι. Γι' αυτό λέμε παίζω, πάω να παίξω, λέμε. Δεν λέμε πάω να υποδηθώ και να μπω σε κανένα ρόλο. Πάω να παίξω. Και αυτό το, και με το Switch ήρθα λίγο ξανά σε αυτό, σε αυτή τη μνήμη. Τώρα έθεσε κάτι σε σχέση, επειδή αναφέρθηκε στον Τάσο και λες είμαστε και οι δύο ηθοποιοί και πλέον έχουμε αναλάβει και έναν άλλο ρόλο των παρουσιαστών. Ο Τάσος φέτος εδώ παρέμβλα μας. Εσύ με το Switch. Κακό του κεφαλιού σου. Όχι. Εγώ ήδη από τα πρώτα τρία λεπτά. Καλά, έβαλε τα χέρια σου και έβγαλε τα μάτια σου. Αντίστοιχα τέλεια, δεν το λέω για πλάκα. Ναι, για μένα μιλάω. Δεν το κατάλαβα. Και έχει ανοίξει και ένα διάλογο. Το βλέπαμε και πέρσι. Εσένα κιόλας κάποιοι συνάδελφοι σου την είπαν. Α, θα πας στο θέμα παρουσιαστής το οποίο τώρα. Ναι, λίγο επειδή το ανέφερε η Ευγενία. Ναι, λέω, ναι, και εγώ το άκουσα πέρυσι. Δεν ήξερα ότι είχε γίνει κάποιο θέμα, αλλά με ρωτούσαν μετά στις συνεντεύξεις και έλεγα, α, είχε τεθεί τέτοιο. Ναι.
Ναι. Γενικά πώς το αντιμετωπίζετε αυτό το θέμα, ότι υπάρχει μία ακόμη δουλειά που έχει συνάφεια με την. Μωρέ, νομίζω ότι υπάρχουν ούτως ή άλλως πολλές δουλειές που έχουν συνάφεια με άλλες. Και τα πράγματα κρίνονται από το αποτέλεσμα. Mm-hmm. Ενώ αν κάποιος μπορεί να το κάνει αυτό και είναι καλός και αγαπητός, το κάνει. Αν όχι, δεν θα χωρέσει μέσα σε όλο αυτό. Θέλω να πω ότι είναι ένα τόσο ανοιχτό πράγμα που δεν νομίζω ότι κάποιος παίρνει κάτι κάποιου. Mm-hmm. Και στη δικιά μας τη δουλειά μπαίνουν mm-hmm. άνθρωποι που δεν έχουν σπουδάσει υποκριτική. Εγώ δεν είμαι καθόλου κατά. Δεν σας ενοχλεί αυτό? Όχι, εμένα καθόλου. Δεν μου λέει κάτι ένα πτυχίο ή αν έχεις. Κάποιος σου έχει πει ότι μπορείς να το κάνεις, σου έχει πει δύο πράγματα. Είναι καλό, είναι βοηθητικό. Φυσικά δεν το συζητώ. Mm-hmm. Τα πάντα, αν ασχοληθείς παραπάνω και αποκτήσεις μια περαιτέρω γνώση, θα είναι βοηθητικά. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορείς να τα κάνεις διαφορετικά. Mm-hmm.